Φυματιολόγο του Υγεία, θα συζητήσουμε μαζί της για το τι είναι το ΧΑΠ, η χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια. Σωστά? Πολύ σωστά. Καλημέρα σας. Καλή σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Που ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι και καλό είναι αυτό τώρα είναι και με τον, να σας πω κάτι, και με τον κορονοϊό και τέτοια, είναι οι πρώτοι οι οποίοι μπαίνουν στις ομάδες κινδύνου που έχουν ανάγκη και τα φάρμακα. Για να ξεκινήσουμε, κυρία Μπικού. Λοιπόν, η ΧΑΠ ή αλλιώς χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια χρόνια πάθηση. Χαρακτηρίζεται από φλεγμονή στους πνεύμονες, η οποία οδηγεί σταδιακά σε απόφραξη των αεραγωγών και καταστροφή των πνευμονικών κυψελίδων. Εμφανίζεται με δύο μορφές, τη χρόνια βρονχίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται από υπερπαραγωγή φλεμάτων και συνήθως πρόκειται για μια αναστρέψιμη κατάσταση, και το πνευμονικό εμφύσημα, στο οποίο έχουμε καταστροφή των πνευμονικών κυψελίδων και πρόκειται συνήθως για μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Είναι μια συχνή πάθηση. Εκτιμάται ότι στην επόμενη δεκαετία που διανύουμε, στην δεκαετία που διανύουμε, θα αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Τι λέτε τώρα, το κάπνισμα σχετίζεται με τη συγκεκριμένη πάθηση? Είναι το κύριο αίτιο της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Το τσιγάρο υπολογίζεται ότι περιέχει πάνω από 250 τοξικούς παράγοντες. Η πιο γνωστή είναι το μονοξίδιο του άνθρακα, η πίσα και η νικοτίνη. Είναι το, σας είπα, από το κύριο αίτιο υπολογίζεται... Κυρία Μπίκου, ξέρετε τι ακούω τελευταία? Ότι εγώ το τσιγάρο το κόψα, αλλά καπνίζω αυτά τα καινούργια. Ατμίζω. Ναι, ατμίζω. Ναι, είναι γεγονός ότι... Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχει ταχεία αύξηση στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων παραγωγής νικοτίνης, να το πούμε ηλεκτρονικό τσιγάρο. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού που τα έχει αγκαλιάσει και υποστηρίζει ότι ουσιαστικά είναι ένα μέσο διακοπής καπνίσματος. Και θα πω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα: έρχονται πολλοί ασθενείς στο ιατρείο για πρώτη φορά. Στη λήψη του ιστορικού, στην ερώτηση αν καπνίζουν, η απάντησή τους είναι αρνητική. Και στη συνέχεια της συζήτησης αποκαλύπτεται ότι κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Άρα είναι το ίδιο. Δηλαδή επηρεάζει το ίδιο και το άτμισμα ή οι νέες μορφές τέλος πάντων καπνίσματος? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μακροχρόνιες μελέτες για την επίδραση στον οργανισμό από τα ηλεκτρονικά μέσα παραγωγής νικοτίνης. Ακόμα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες βραχυχρόνιες μελέτες που έχουν δείξει ότι έχουν τοξικές επιδράσεις και όχι μόνο στο αναπνευστικό σύστημα, αλλά και στο καρδιακό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Σίγουρα είναι πολύ επικίνδυνη η χρήση τους από παιδιά και εφήβους, γιατί δεν κρίνουν οι γονείς ότι είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, άρα μπορεί κάποιος έφηβος να το δοκιμάσει. Και μελέτες έχουν δείξει ότι έφηβοι που πριν δεν είχαν επαφή με το κλασικό τσιγάρο, μετά από χρήση ηλεκτρονικού, περνούν πολύ πιο εύκολα νωρίτερα στη ζωή τους τη χρήση κλασικού τσιγάρου. Γιατί το θεωρούν και πιο ακίνδυνο. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, πείτε και τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, γιατί τώρα είμαστε σε έξαρση με τον κορονοϊό. Ένας ο οποίος έχει το ΧΑΠ, τι πρέπει να κάνει αν χτυπηθεί με τον κορονοϊό? Κοιτάξτε, ένα καλό, ας το πούμε, στα χρόνια της πανδημίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι λόγω του COVID και του βήχα που είχε σαν κύριο σύμπτωμα από τη ΧΑΠ, τον έφερε πιο κοντά στο γιατρό για να κάνει έναν έλεγχο στα πλαίσια της νόσου από ΧΑΠ. Οπότε αυτό δόθηκε μια καλή ευκαιρία και στο γιατρό να κάνει μια πιο πρώιμη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και να ξεκινήσει πιο έγκαιρα η θεραπεία και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Σίγουρα όμως επιδεινώνεται. Κάποιος που έχει ΧΑΠ έχει αυξημένες συνοσηρότητες, δηλαδή είναι πιο εύκολο, πιο επιρρεπή σε λοιμώξεις, μέσα είναι και το COVID, έχει αναπτύσσει πιο εύκολα σαχαρώδη διαβήτη, αρρυθμίες και διάφορες άλλες παθήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπίκου. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.